με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχουν ανασταλεί πλέον και με τις υπουργικές αποφάσεις όλες οι πράξεις εκτελέσεως. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι πάβει να υφίσταται οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Και αυτά μπορεί να στηρίζονται βέβαια και σε οικονομικές τους απαιτήσεις. Είναι η χαρά, θα έλεγα, των κακοπληρωτών, διότι δεν μπορεί ισοπεδωτικά να έχουμε αναστολή εκτέλεσης στα πάντα. Αυτό σταματά και την οικονομία, σταματά βεβαίως και ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι η δικαιοσύνη και πώς αυτή τελικώς αποδίδεται. Αν έχουμε αδικία, σε αυτή την περίπτωση έχουμε αδικία για αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν δικαιώματα. Εμείς ως δικηγορικός κόσμος είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε πράξη αναστολής, διότι αναστέλλεται ουσιαστικά και η ζωή της δικαιοσύνης για το επόμενο χρονικό διάστημα.